Νομίζω πως η νίκη είναι το πρώτο ζητούμενο. Θα σας πω, πραγματικά δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Αυτό ξέρουμε την εξήγηση, όταν έχεις αποχή 20 μέρες για τις γιορτές, όταν επανέρχεσαι παίζεις κόλλα γράμματα το παιχνίδι. Σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα παιδιά, πώς θα είναι το ένα παιχνίδι, τη βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Όμως καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και πιο γρήγορα σε κάποιες ευκαιρίες που χάσαμε. Αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη για σήμερα. Coach, κλείνει στον πρώτο γύρο με 30 βαθμούς, μια εντυπωσιακή συγκομιδή. Τι να περιμένουμε από το πόδι στο δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε, στόχο μας είναι να κάνουμε ανάλογη πορεία και στο δεύτερο γύρο. Αυτό που έχουν καταφέρει τα παιδιά, είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά, γιατί το αξίζουν. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, δεν μας λείπει τίποτα και όλα αυτά βγαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό και λέω ότι είμαστε ένα υγιή σωματείο και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε ανάλογη πορεία και στο δεύτερο γύρο. Κάνοντας μια αναδρομή έτσι στο καλοκαίρι, ίσα που βλέπω ότι είναι ήδη δικαιωθεί με την επιλογή του ΠΟΑ να επιλέξει τον ΠΟΑ για τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Έμαθα και εγώ τι πάει να πει ΠΟΑ, έτσι. Και είδα ότι είναι κάτι υγιές, ένα υγιές σωματείο. Οπότε όταν σου παρέχουν αυτά που πρέπει για να κάνεις τη δουλειά σου καλά, σίγουρα σε βάθος χρόνου θα βγει αυτό που πρέπει να κάνεις. Και πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν δικαιωθεί 100%. Γιατί όλο αυτό το πράγμα οφείλεται στα παιδιά. Τίποτα. Θα περιμένουμε κάτι αυτές τις μέρες για τις μεταγραφές που λέγαμε? Ναι, κάτι περιμένουμε, γιατί και εμείς θέλουμε να ενισχυθούμε. Απλά δεν θέλουμε να κάνουμε επιπόλαιες κινήσεις. Δεν είναι ο καιρός να κάνουμε επιπόλαιες κινήσεις. Προσεκτικές κινήσεις, μία-δύο κινήσεις και τελειώνουμε.